Πρώιμη ανίχνευση, σύγχρονες τάσεις και προοπτικές παρέμβασης. Το θέμα ημερίδας που διοργανώνεται εδώ στο Ηράκλειο. Παρουσία και της Υπουργού από τους συλλόγους της Υπουργού Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής της κυρίας Σοφίας Ζαχαράκη, από τους συλλόγους ιδιωτικών, μεγάλων και μικρών παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων Ελλάδας και Κρήτης. Την πρόεδρο του Συλλόγου Κρήτης καλημερίζω, την κυρία Γεωργία Μαστοράκη. Πώς είστε, τι κάνετε? Καλή σας ημέρα, κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Να μας δώσετε δύο πληροφορίες παραπάνω για αυτή την ημερίδα, διότι η αλήθεια είναι θα ήθελα να μάθω περισσότερα πράγματα. Τι σημαίνει πρώιμη ανίχνευση, σε τι, σύγχρονες τάσεις και προοπτικές παρέμβασης? Τι είναι αυτό που θέλετε να μας πείτε, να μας στείλετε ως μήνυμα? Ο Σύλλογος Συνυπάς, με το Σύλλογο Συνυπάς Κρήτης, διοργανώνει μία ημερίδα με το παραπάνω θέμα που αναφέρατε, πρώιμη ανίχνευση, σύγχρονες τάσεις και προοπτικές παρέμβασης, αυτή η ημερίδα θα διεξαχθεί αύριο στο Επιμελητήριο Κρήτης στις 11 η ώρα, στην αίθουσα Καστελάκη, την οποία την ημερίδα αυτή θα την πλαισιώσει, είναι υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και θα την πλαισιώσει φυσικά η Υπουργός, η κυρία Ζαχαράκη. Την ημερίδα λοιπόν αυτή θα ομιλήσουν αξιόλογοι επιστήμονες, όπως είναι ο παιδίατρος ο κύριος Κωνσταντίνος Πετούσης. Το θέμα το οποίο θα αναφέρει θα είναι ο ρόλος του γενικού παιδιάτρου στη πρώιμη ανίχνευση των διαταραχών του αυτιστικού φάσματος. Κατόπιν θα μιλήσει η κυρία Στεφανάκη, ειδική παιδαγωγός, που το θέμα που θα αναφέρει θα είναι ο ρόλος του ειδικού παιδαγωγού στην νηπιακή ηλικία. Επιπλέον θα μιλήσει η κυρία Ρομπογιαννάκη Εύα, η οποία είναι λογοθεραπεύτρια, ότι και πώς πραγματοποιείται η πρώιμη παρέμβαση στην λογοθεραπεία. Στη συνέχεια θα μιλήσει η κυρία Αντωνάκη Κατερίνα, η ψυχολόγος, που θα αναφέρει σκέψεις και συμπεριφορές της οικογένειας μετά τη διάγνωση και παροχή φυσικά συμβουλευτικής υποστήριξης στους γονείς. Και τέλος θα μιλήσει και η κοινωνική λειτουργός, η κυρία Φραγκιουδάκη Μαρία, της Διεύθυνσης Δημοσίας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας του Ηρακλείου. Σχετικά το θέμα της θα είναι αναζητώντας την παιδική προστασία. Η είσοδος είναι ανοιχτή προς όλους τους πολίτες, όλοι πολίτες φυσικά. Γονείς, απευθύνεται σε γονείς, σε επιστήμονες, σε νηπιαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και όσοι πλαισιώνουν τα παιδιά μας. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, κυρία Μαστοράκη, λέμε ότι πρόκειται για μια ημερίδα η οποία έχει να κάνει με την πρώιμη ανίχνευση διαταραχών ψυχικού φάσματος στα παιδιά. Πώς το προλαμβάνεις, πώς στη συνέχεια το διαχειρίζεσαι και πώς βοηθάς το παιδί και την οικογένεια? Φυσικά, ο ρόλος του σχολείου και ειδικά των παιδικών σταθμών από μικρές ηλικίες, ο ρόλος είναι καθαρά φυσικά υποστηρικτικός και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν εξειδικευμένοι συνεργάτες σε κάθε σχολείο, νηπιαγωγοί που έχουν τελειώσει και ειδική αγωγή, να υπάρχει μέσα σε ένα σχολείο κοινωνικός λειτουργός, παιδοψυχολόγος, οι οποίοι εμείς φυσικά ως παιδαγωγοί αυτό που κάνουμε είναι να κάνουμε μόνο παρατήρηση. Από εκεί και πέρα οι γονείς, να δίνουμε κατευθύνσεις στους γονείς εάν δούμε κάποια ιδιαιτερότητα. Έτσι. Το να συμβουλέψουμε στους γονείς μετά τι θα κάνεις. Οι γονείς που έρχονται αντιμέτωποι στη συνέχεια με εκείνες τις μεγάλες, τις τραγικές, τις ελλείψεις σε ό,τι έχει να κάνει με την ψυχική υγεία, βλέπουμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα σήμερα, ποια είναι η πολιτική που ακολουθείτε. Με συγχωρείτε, σας πάω κάπου αλλού, γιατί νομίζω ότι μπορεί να είναι εκτός πλαισίου της ημερίδας, αλλά πάνω σε αυτή την κουβέντα εμένα το δικό μου το μυαλό τρέχει σε όλα αυτά για το πώς μπορεί να τα
αντιμετωπίσει μία οικογένεια όταν οι δομές δεν είναι αυτές που μπορούν να βοηθήσουν και το ίδιο το παιδί και την οικογένεια, όταν υπάρχουν τραγικές ελλείψεις σε ανθρώπινο, κυρίως δυναμικό, σε υλικοτεχνική υποδομή. Συμφωνώ και γι' αυτό το λόγο και εμείς λέμε στην ημερίδια μας, ο τίτλος μας είναι «Πρώιμη ανίχνευση, σύγχρονες τάσεις και προοπτικές παρέμβασης», γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδεκτεί ένας γονιός όταν το παιδί του έχει μία ιδιαιτερότητα. Όταν όμως το αποδεκτεί και συνεργαστεί με τους επιστήμονες, μετά η οδός είναι αρκετά εύκολη. Μάλιστα. Τα κρατάω όλα αυτά και μακάρι να δούμε και ανάλογες ημερίδες και για μεγαλύτερες ηλικίες πάνω σε αυτό το πλαίσιο και πάνω σε αυτό το φάσμα. Λοιπόν, να επαναλάβουμε για άλλη μία φορά χρόνο ή μάλλον ημερομηνία, τόπο και ώρα, κυρία Μαστοράκη, και να σας καλημερίσω. Αύριο λοιπόν στις 11 το πρωί στην αίθουσα Καστελάκη, στο επιμελητήριο Ηρακλείου, σας περιμένουμε όλους για να παρακολουθήσουμε αυτή την υπέροχη ημερίδα με τίτλο «Πρώιμη ανίχνευση, σύγχρονες τάσεις και προοπτικές παρέμβασης», που θα την πλαισιώσουν και θα αναλύσουν τα θέματα αξιόλογοι επιστήμονες. Σας ευχαριστώ. Ναι. Και η είσοδος φυσικά είναι ανοιχτή, απευθύνεται σε όλους τους γονείς, σε κοινωνικούς λειτουργούς, σε εκπαιδευτικούς, σε παιδοψυχολόγους και όσοι ασχολούνται με τα παιδάκια μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας για τις πληροφορίες. Καλά να είστε.